λεπτών. Α, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ θα αφαιρέσω 2 με 3 χρόνια. Βάλει 27. Υπερβολικό. Πες τουλάχιστον 30, πας και γίνει πιστευτό. Λουκία, θα χεστούμε. Μοιάζω εγώ με 30. Καλά. Εδώ εσύ, Βρελένη, μου κοντεύεις να ξεπεράσεις. Θα το ξεπεράσω. Το θέμα δεν είναι πόσο είσαι, το θέμα είναι πόσο φαίνεσαι. Και εγώ φαίνομαι μπουμπούκι. Λοιπόν, γράψεις 27. 29. 29, λύσαξες. 29, γράψεις 29. Λοιπόν. Παιδιά, σχετική εμπειρία. Καλά, αυτό τώρα θέλει σκέψη, θέλει φαντασία. Μα τι θα γράψουμε, έχεις εμπειρία από οικομόδας. Τρελαίνη μου, γιατί δεν ψάχνεις κάτι πιο κοντά σε αυτά που ξέρεις. Γιατί αυτό που ξέρω, μικρή πουπέ, είναι να σερβίρω μπιφτέκια και να δουλεύω σε καθαριστήριο. Και εγώ θέλω να κάνω κάτι πιο γκλαμουράτο στη ζωή. Μα τι θα γράψουμε όμως. Γράφει, γράφει. 3 χρόνια υπεύθυνη σε γνωστό οικομόδας. Κλείσω στόμα, γράφει ένα καινούριο. 2 χρόνια επιμόρφωση μόντελινγκ. Και το καλύτερο, το καλύτερο. Υπεύθυνη για τις στολές γνωστής αλυσίδας fast food. Καλά, αυτό ήταν τέλειο. Αχ, Ελένη, θα σου βγει ξινό. Εσύ είσαι ξινή. Μη μιλήσεις εσύ. Hello, girls. Ελένη, τι είναι αυτά. Κορίτσια, έχετε μπροστά σας τη νέα Cool Hunter του οικομόδας Shannon Smith. Please, please, my time is very, πώς να το πω, περιορισμένος. Γι' αυτό να είστε σύντομες και για ραντεβού απευθυνθείτε στην γραμματέα μου. Μη μου πεις ότι σε προσέλαβαν. Φυσικά και με προσέλαβαν, διότι διάβασαν το βιογραφικό μου και πάθα την πλάκα τους οι άνθρωποι. Το ψεύτικο βιογραφικό. Το ψεύτικο, μόλι το ψεύτικο. Το τσίμπησα λίγο σε λεπτομέρειες. Και τι θα κάνεις στην εταιρεία. Τι είναι αυτό το Cool Hunter. Α, αυτό το Cool Hunter, τι είναι, μεγάλη ιστορία βέβαια. Εγώ, κορίτσια, θα αποφασίζω τι θα φορεθεί την επόμενη χρονιά. 3.000 ευρώ το μήνα, συν ταξίδια, έτσι. Γιατί αυτή είναι η ζωή για τις πετυχημένες. Καλά και δεν φοβάσαι. Μου πεις ότι δέχτηκε. Αχ, δεν μπορώ άλλο. Πραγματικά δεν μπορώ, καταρχάς πιάσε λίγο. Αχ, οι γόβες με έχουν πεθάνει. Και φοβάμαι. Να μου πάει! Παιδί μου, αυτές εκεί μέσα όλες μιλάνε με μια καταλαβίστικη γλώσσα. Λένε όλα κάτι skirts and capri and scumbachel. Τι είναι αυτά, δεν ξέρω, παιδιά. Θα με πάρουν καμπάρι, θα με πετάξουν έξω με τις γλωτσές. Ελένη, κράτα χαμηλό προφίλ. Όσο λιγότερο μιλάς, τόσο καλύτερα. Μωράχνα δεν βγάζω, αλλά πόσο θα κρατήσει αυτό, ε. Να σου πω, μήπως καλύτερα να παραιτηθείς, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σωστό και αυτό. Αλλά ρε γαμώτο, αυτή την γκλαμουριά την γουστάρω πάρα πολύ. Θέλω λίγο να τη ζήσω μια φορά. Ε τι, η Ελενίτσα, μόνο στα μπιφτέκια και στη λάτζα θα τη βγάζει. Καθώς κορυφώνεται η παγκόσμια οικονομική κρίση, η εταιρεία μας καλωσορίζει την Ελένη, η οποία διαθέτει τεράστια πείρα στο χώρο του μόντελινγκ. Γεια σας, είμαι η Ελένη και έχω τεράστια πείρα. Φέτος η εταιρεία μας αποφάσισε για πρώτη φορά να κάνει άνοιγμα σε μια νέα αγορά. Στις καθημερινές γυναίκες, στα κορίτσια που συναντάμε στο δρόμο. Δυστυχώς, δεν ξέρουμε τι θέλουν, δεν ξέρουμε τι σκέφτονται. Εγώ λέω να ξεχάσουμε το haute couture και να στραφούμε προς το prêt-à-porter. Προτεραιότητα στα cocktail dress και σε φούστες mermaid. Μα γιατί όχι το capri με pants. Να περάσουμε σε world fashion με Afric style and bondage. Προτείνω καμισόλ και baggy pants. Όχι, όχι, vanity style. Tulip skirt. Όχι, όχι, καλύτερα τα cut-off και τα egg shape. Τα vintage είναι διαχρονικά. Wrap dress. Ελένη. Ναι, εγώ με την τεράστια αμερικάνικη πείρα που διαθέτω τέλος πάντων θέλω να πω ότι αυτές οι καθημερινές κοπέλες που λέτε έχει πάρει τα αυτή μου ότι ζουνε μια θαμπή ζωή. Μένουν σε κάτι παλιές πολυκατοικίες με προβληματικά σανσέρ, με γειτόνους που κρυφακούν στον ακάλυπτο, όχι σαν και εμάς που μένουμε στα βόρεια προάστια. Και τέλος πάντων, αυτό που κάνουν είναι να ψάχνουν δουλειά στα μπιφτεκάδικα της γειτονιάς τους, να μην έχουν ένα ακόμα να πούν δύο κουβέντες και πολύ συχνά τις παίρνει ο ύπνος στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση και μασούλοντας πατατάκι. Και έτσι βάζουν κιλά και κάνουν και κυταρίτιδα και τέλος πάντων έχουν και αυτές όνειρα, κυρία Άντα μου. Έχουν όνειρα και το μόνο που θέλουν είναι να μπορούν να αγοράσουν κάτι κομψό, κάτι προσιτό. Να μπορούν να το βάλουν στην κάρτα τους με δόσεις και να μπορούν να το βάλουν και την επόμενη χρονιά, αν χρειαστεί. Αυτός είναι ένας κόσμος που όλοι εμείς οι πετυχημένοι τον έχουμε ξεχάσει. Να κάνουμε ένα coffee break. Α, ναι, ρε παιδιά, coffee. Αυτό το ξέρω. Σας ευχαριστώ. Ναι, συγγνώμη, είπα και γάλα. Γάλα. Καλέ, το γάλα είπα, γάλα. Σοκολάτα, ρόφημα. Είπα εγώ σοκολάτα, ρόφημα, γάλα.
Ευλαμένο, ευλαμένο. Γεια. Γεια. Καφές με σοκολάτα, φοβερός συνδυασμός. Πρέπει να είσαι του δημιουργικού, ε. Ελένη, Cool Hunter. Cool Hunter. Δεν τα πάω καλά με τα μηχανήματα. Το πετάω, ε. Ω, ναι. Για καφέ πηγαίναμε. Καφέ. Καφέ με γάλα και έξτρα ζάχαρη. Άρα γίνεται τώρα αυτό. Θα το προσπαθήσουμε. Εντάξει, μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Βιομηχανική έχω τελειώσει. Θέμης, χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα που επιτέλους βρίσκω έναν άνθρωπο που μιλάει φυσιολογικά εδώ μέσα. Για να δούμε τι πετύχαμε. Τι πάθατε. Τίποτα. Ο καφές καίει. Γιατί δεν αφήνετε κάπου. Καίει πολύ. Καλή, γιατί το κάνουμε το σοβραστό. Για να βρίσκουν ευκαιρία δύο άνθρωποι να μιλάνε, να γνωρίζονται, να χαζέψουν δύο μάτια τόσο ωραία σαν τα δικά σας. Τι, θα σε έφερα σε δύσκολη θέση. Όχι, απλώς δεν περίμενα να ακούσω ένα τόσο ωραίο κομπλιμέντο εδώ μέσα. Δηλαδή, γενικά δεν περίμενα να το ακούσω. Έχετε δίκιο, δεν είναι ούτε ο κατάλληλος χώρος, ούτε η κατάλληλη στιγμή. Σωστά. Γεια. Το καφεδάκι. Ναι, το καφεδάκι. Δεν την πατάω αυτή τη φορά. Από πάνω θα δείξω. Σε κάτι άλλο πάμε για ένα ποτό το βράδυ. Όχι από μηχάνημα, θα μας το σερβίρουν κανονικά. Δεν είναι λίγο νωρίς. Δηλαδή θέλω να πω, εγώ έχω και πολλή δουλειά. Όλα αυτά τα fitting, τα dressing μου πέσα μαζεμένα, δεν ξέρω. Καταλαβαίνω, υπάρχει κάτι έτσι, έχουμε σχέση. Όχι καλέ, τι σχέση έχω, σχέση. Ο Μανώλης σχέση. Τον έδιωξα. Ναι, χωρίσαμε. Ζω μια κλωτσιά, βρέθηκε απέναντι. Τότε πείτε μου τι ώρα θα σας πάρω. Να ρωτήσω τι ώρα σχολάμε εμείς οι Cool Hunters και θα σας πω. Τι extension έχετε. Δεν έχω extension, φυσικά είναι, ορίστε, τραβήξτε, τράβα. Όχι. Λέω το τηλεφωνικό κέντρο, τι εσωτερικό σας έχει δώσει. Α, δεν ξέρω. Και αυτό πρέπει να το ρωτήσω.